Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Δάφνη. Είμαι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα σας πω δύο λόγια για την δική μας πορεία. Τι είναι η Clio Muse για αρχή? Είναι μια πλατφόρμα που διαχειρίζεται και μεταπολεί ψηφιακές ακουστικές ξεναγήσεις θεματικού περιεχομένου για αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, top attractions γενικά, αλλά και θεματικούς περιπάτους. Μέσα από την πλατφόρμα μας, εμπεριστατωμένοι επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους ακουστική ξενάγηση και έπειτα εμείς να αναλάβουμε να τη μεταπολίσουμε μέσω μεγάλων marketplaces για tours and activities ή online travel agencies. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει. Το Clio Muse Create είναι το authoring tool, δηλαδή το back-end μας, στο οποίο μπαίνουν οι δημιουργοί των ξεναγήσεων για να δημιουργήσουν την ξεναγήσή τους. Το Clio Muse Tours, που είναι το e-shop μας, είναι το website στο οποίο μπαίνουν είτε οι ταξιδιώτες για να αγοράσουν τις ξεναγήσεις μας, είτε τα τουριστικά γραφεία για να διαλέξουν τα προϊόντα που θέλουν να μεταπολίσουν. Η Clio Muse App, που είναι η εφαρμογή ξενάγησης που εμπεριέχει όλα τα tours που μπορεί να κάνει ένας ταξιδιώτης. Και το Clio Muse Tour Experience, το οποίο είναι το νέο μας εργαλείο, για να μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρόσβαση στην ξενάγηση, πατώντας μόνο ένα link στο browser του. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τα τέλη του 2012 γνωρίστηκα εγώ με τους δύο συνεταίρους μου, τον Ανδρέα και τον Γιάννη. Είχαμε και τρεις πολύ διαφορετικό background, εγώ οικονομικά, ο Γιάννης ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο Ανδρέας συντηρητής έργων τέχνης. Μαζί λοιπόν θέλαμε να φέρουμε τους ανθρώπους πίσω στα μουσεία. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ξανά ένα engagement για τον πολιτισμό και αυτό προσπαθούσαμε να το εφαρμόσουμε μέσα από την τεχνολογία. Βέβαια, έτσι ξεκινήσαμε. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό timeline. Το 2013 κερδίσαμε τους πρώτους δύο διαγωνισμούς μας. Ο ένας ήταν το Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μας έδωσε πρόσβαση στο incubator του Orange Grove. Τότε δεν υπήρχε το ASIN, οπότε μπήκαμε στο Orange Grove για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξή μας. Το 2014 κλείσαμε τον πρώτο μας πελάτη και κάναμε launch της εφαρμογής στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και μπορέσαμε λοιπόν να αναπτύξουμε περισσότερο την ιδέα. Το 2015 βγήκαμε λοιπόν στην αγορά και καταλάβαμε ότι αυτό που δημιουργούμε για τα μουσεία θα εφάρμοζε πάρα πολύ ωραία σε μια περιπατητική διαδρομή έξω από το μουσείο. Έτσι λοιπόν εκεί κλείσαμε, εκεί ήταν το στάδιο που μόλις είχαμε μπει και στο ASIN, που μας βοήθησε πάρα πολύ και μάλιστα ήταν και ο τρόπος για να κερδίσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό βραβείο, το Digital Gate που ανέφερε και η Αγγελική προηγουμένως και μας βοήθησε πάρα πολύ στην προώθηση της δουλειάς μας. Το 2016 λάβαμε το πρώτο μας ευρωπαϊκό project, το οποίο χρηματοδότησε τις πρώτες εργασίες έρευνας και ανάπτυξης για την εταιρεία και την τεχνολογία μας και συνεργαστήκαμε με τα πρώτα εθνικά travel agencies. Το 2017 παίρνουμε το δεύτερο ευρωπαϊκό project, αναπτύσσουμε ακόμη περισσότερο και τα tours μας, αλλά και την τεχνολογία και ξεκινάμε συνεργαζόμαστε με international travel agencies. Το 2018 ήταν μια χρονιά που έγινε μια μεγάλη ανάπτυξη, σχετικά ξαφνική σε σύγκριση με την πορεία που είχαμε μέχρι τότε, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε ένα μεγάλο βραβείο από την Booking.com, βγήκαμε δεύτερη σε έναν διαγωνισμό για sustainable tourism και ήταν το ξεκίνημα για να μπούμε πολύ δυναμικά στην αγορά. Το 2018 λοιπόν καταφέραμε να κλείσουμε μεγάλες συνεργασίες με τουριστικά γραφεία όπως το Viator, το TripAdvisor, το Get Your Guide και την Booking.com. Και ταυτόχρονα πήραμε χρηματοδότηση από το Uni.Fund που μας βοήθησε πάρα πολύ στη στόχευση τη στρατηγική. Ταυτόχρονα το 2018 λανσάραμε για πρώτη φορά το best-selling προϊόν μας που είναι συνδυασμός ακουστικής ξενάγησης και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για έναν αρχαιολογικό χώρο. Αυτό ανέβηκε από την πρώτη στιγμή στην νούμερο 1 θέση και μας έφερε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση χρηστών. Και έτσι μπορέσαμε το 2019 αυτό όλο να το αξιοποιήσουμε και να το κάνουμε duplicate σε νέες αγορές, όπως αυτή της Ισπανίας και της Ιταλίας που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πω ότι ενώ η αγορά πολλές φορές μας έλεγε να αναπτύξουμε virtual reality ή augmented reality app, εμείς ήμασταν αρκετά στοχευμένοι στο να δημιουργήσουμε audio tour guide app, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι το πιο εύχριστο και εύκολο για έναν σύγχρονο καταναλωτή να έχει στο κινητό του. Και με αυτό το πλαίσιο και με αυτή τη βάση, καταφέραμε να πείσουμε πολύ μεγάλες εταιρείες για να συνεργαστούμε σε ένα πιο στρατηγικό επίπεδο και να δημιουργήσουμε ξεναγήσεις ειδικά για αυτούς.
Λίγα από τα, πέραν από τα τουριστικά, ασχολούμαστε και με πάρα πολύ ενεργά με τα πολιτιστικά projects, κυρίως στην Ελλάδα. Έχουμε συνεργαστεί με πολύ μεγάλα μουσεία, με το Μουσείο Γουλανδρή, με το Κυκλαδικής Τέχνης, με το Σταυρονιάρχο και άλλα πολλά. Και έχουμε κάνει μεγάλες συνεργασίες και με εταιρείες όπως η Νέα Οδός, που δημιουργήσαμε για όλη την Ελλάδα οδικές διαδρομές για σημεία που δεν έχουν τίποτα σε πολιτιστικό περιεχόμενο και πολιτιστικό απόθεμα για να αναδείξουν. Αυτά εδώ πέρα είναι τα selling point μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλες τις συνεργασίες μας. Είναι πολύ μεγάλες και κλείσανε πολύ γρήγορα και ανέλπιστα, θα έλεγα, καλά πηγαίνουν όλες. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν πραγματικά δεν είχαμε αυτή την υποστήριξη από όλη μας την ομάδα. Από 3 παιδιά που ξεκινήσαμε σαν φοιτητές, είμαστε τώρα 13 άτομα και μέχρι το τέλος του 19 σίγουρα θα είμαστε 15. Όλοι μαζί καταφέραμε πραγματικά να φέρουμε την εταιρεία αυτή σε αυτό το επίπεδο και μαζί με τη βοήθεια του Uni.Fund και του HEInnovate παλαιότερα, όλη αυτή η υποστήριξη πλέον αποδίδει πολύ έντονα. Ευχαριστώ. Και αυτό εδώ πέρα είναι το vision που έχουμε για την εταιρεία. Πραγματικά να δημιουργήσουμε με όποιο καλύτερο τρόπο και με όποιο καλύτερα τεχνολογικό μέσο να φέρουμε universal cultural awareness σε όλα τα σημεία του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.